Άλλο ένα βήμα προ την ενίσχυση των διμερών σχέσεών του και τη τριμερού συνεργασία του έκαναν σήμερα Κύπρο, Ελλάδα και Σερβία με την πρώτη επίσημη τριμερή συνάντηση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι με το ραντεβού να ανανεώνεται για τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η διοργάνωση φόρουμ που θα φέρει κοντά τι επιχειρηματικέ κοινότητε των τριών χωρών. Μιλώντα για το Κυπριακό, ο Υπουργό Εξωτερικών επανέλαβε ότι στόχο δεν είναι άλλο από την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που η τελευταία διαδικασία είχε διακοπεί στο Κράν Μοντανά. Απαραίτητα συστατικά, όπω είπε στου ομολόγου του, είναι η ουσιαστική συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η ύπαρξη του κατάλληλου περιβάλλοντο μακριά από προκλητικέ δηλώσει και ενέργειε. Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργό Εξωτερικών έγινε δεκτό από τον πρόεδρο τη Σερβία Αλεξάνδρ Βούτσιτ, ο οποίο του απένει με το παράσημο τη Σερβική Σημαία για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη και ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-Σερβία. Το κυβέρνημα τη θα συνεχίσει να To further enhance the cooperation between our two countries and the contacts between our peoples, both at bilateral level but also in other formats of cooperation, such as the mechanism we shall inaugurate today together with Ministers Selakovic. Yes. Ακολούθω, ο Νίκο Χριστοδουλίδη συναντήθηκε με τον πρόεδρο τη Βουλή τη Σερβία, τον Υπουργό Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και τον Υπουργό Νεολαία και Αθλητισμού, με τον οποίο υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασία στον τομέα τη πολιτική για την νεολαία.